ήταν από τις παροιμίες Παλαιάς Διαθήκης. Μάλλον σωμών με τηδονής παρά πλούτη μεταμάχης. Είναι προτιμότερο, λέει, το εξηγώ. Προτιμότερο είναι μια μπουκιά, αλλά την τρως με ευχαρίστηση και να είσαι ήρεμος και ερμικός, παρά να έχεις πλούτη και αυτά τα πλούτη να τα έχεις με διαμάχες και επικρίνειες. Εύχομαι, λοιπόν, να έχετε υγεία, ευτυχία και κάθε πρόοδο σε εργασίες σας. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Παρακαλώ. Το πρώτο εννοείται πάντα στον Χριστό και στην Παναγιά. Ναι. Το δεύτερο κομμάτι θα είναι για το σύλλογο. Το τρίτο θα είναι για τον αξιότιμο Βικτό μας Δήμαρχο, που μας τιμάει με την παρουσία του. Και τα υπόλοιπα σε υπόλοιπους. Καλησπέρα. Δεν θα καθυστερήσουμε πάρα πολύ. Καμιά ωρίτσα θα μιλήσουμε. Πρώτα απ' όλα, σκάω το μικρόφωνο λίγο θα μιλήσω. Λίγο τον κύριο Δήμαρχος, ένα χαιρετισμό που είναι μαζί μας και μας τιμά. Η μοίρα τα έφερε όπου να πηγαίνουμε να βγάζουμε λόγους. Βέβαια, εκείνο με ενδιαφέρει η ουσία. Λοιπόν, δεν συμπόθατε. Αγαπητέ Πρόεδρε και αγαπητό Προεδρείο, αγαπητοί συνεργάτες στα τοπικά αξιώματα, γιατί υπάρχει και το κλειδιτήριο εδώ πέρα, προφανώς υπάρχουν και άλλοι φίλοι σε διάφορους συλλόγους και φορείς. Έχουμε ένα κοινό στόχο και μια κοινή στρατηγική. Τα γραβενά πρέπει να χαράξουν και να σχεδιάσουν ένα καινούριο δρόμο. Έχουμε δυνατότητες. Θέλει όμως το σχέδιο, θέλει η πρόταση, θέλει η έμπνευση και η ιδέα και θέλει φυσικά η αξιοποίηση ό,τι δυνατότητα έχει αυτός ο τόπος. Και έχει δυνατότητες μεγάλες. Και θα αποδειχθεί στα επόμενα χρόνια. Και φυσικά, μια που τώρα είμαστε στα πράγματα, δεν χρειάζεται προεκλογικά να πω πολλές κουβέντες, ώστε να εντυπωσιάσω τους εκλογείς. Μπορώ όμως να επισημάνω ότι θα συμβούν τόσα πράγματα από εδώ και μπρος, μάλιστα μετά την τελευταία μεγάλη αλλαγή που προέκυψε, ίσως δεν κατάλαβαν ακόμα στα γραμμένα τι έχει συμβεί. Όταν από την Κοζάνη προσπαθούσαν να μας επιβάλλουν ένα σχέδιο για την μεταλλητική εποχή, το οποίο το βάφτισαν αφαίρετα. Κοζάνη, Φλόρινα και Πτολεμαϊδα. Ήδη το πρόγραμμα αυτό είναι Δυτικής Μακεδονίας, μετά από ισχυρές παρεμβάσεις που έχουν γίνει, γιατί έτσι αρχικά έχει σχεδιαστεί. Όπως οι αυθαίρετες πράξεις δεν έχουν κανένα μέλλον και καμιά προοπτική σε μια σύγχρονη κοινωνία όπου σχεδιάζεται το μέλλον μιας περιοχής επιστημονικά και όχι με τοπικά κριτήρια όπου κάποιοι ήθελαν να το κάνουν. Αυτόματα 7 δισεκατομμύρια μπαίνουν στο τραπέζι για να δούμε ποια από εκεί εμείς θα αποκομίσουμε για να κάνουμε τις δικές μας παρεμβάσεις. Βέβαια υπάρχουν και τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, υπάρχουν ένα σωρό άλλα προγράμματα, αλλά πού υστερούμε. Υστερούμε στην ετοιμότητα. Άρα, ό,τι υπάρχει εδώ ως επιστημονικό εργαλείο, όποιος τοπικός επιστήμον σε κάποια ειδικότητα και πολλές ειδικότητες μπορεί να εκπονήσει μελέτη που θα είναι χρήσιμη για να διεκδικήσουμε ένα κονδύλι, θα το κάνουμε. Άρα εδώ θα χρειαστεί να ετοιμαστούμε ώστε να πάρουμε όσο γίνεται πιο πολλά έργα και έχουμε πολλά έργα στα σχέδιά μας που θα αλλάξουν τη φυσιογνωμία των γραβενών. Γιατί αυτός ο τόπος είναι ευλογημένος τόπος με δυνατότητες. Δεν υπήρξαν πολιτικές στο παρελθόν. Θα τις σχεδιάσουμε τώρα και θα χαράξουμε και μια καινούργια εποχή. Ο εμπορικός σύλλογος σε αυτή την ιστορία έχει μεράδι μεγάλο και μεγάλη ευθύνη να ενεργοποιηθεί ώστε να αξιοποιήσουμε τις προτάσεις που θα κάνει και ο εμπορικός σύλλογος
ώστε όλο το πρόγραμμα να αποκτήσει μια παλαϊκή συμμετοχή και δράση. Και φυσικά ο Εμπορικός Σύλλογος και το Μελητήριο είναι οι άνθρωποι της αγοράς, οι άνθρωποι της παραγωγής. Οι άνθρωποι οι οποίοι χειρίζονται το τοπικό μας πλούτο. Άρα όλοι μαζί έχουμε ένα ρόλο ενιαίο και όταν όλοι μαζί δώσουμε κοινό ραντεβού σε αυτόν τον ιστορικό στόχο, να είστε σίγουροι πως θα τον πετύχουμε. Να είστε καλά και καλή χρονιά. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε στην σημερινή εκπομπή πίδας του Εμπορικού Συλλόγου. Πραγματικά σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον Εμπορικό Σύλλογο, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, τον Ειδικό Συμβούλιο και τους ευχαριστούμε για όλα αυτά που έχουν κάνει όλη τη χρονιά που πέρασε. Και επίσης και για τη χρονιά που θα έρθει. Έτσι, πραγματικά, ο Εμπορικός Σύλλογος ήταν δυναμικός και είναι δυναμικός και θα συνεχίσει να είναι δυναμικός. Εμείς ως επιμελητήριο και ως διοίκηση του επιμελητηρίου θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τον Εμπορικό Σύλλογο σε κάθε του δράση, πολλές φορές περισσότερο, πολλές φορές λιγότερο, ανάλογα με τις δυνατότητες του επιμελητήριου. Αλλά ξέρουν και ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο ότι το επιμελητήριο, το Διοικητικό Συμβούλιο επιμελητήριου, οι άνθρωποι του επιμελητήριου είναι δίπλα τους ανά πάσα στιγμή. Θα εκμεταλλευτώ λίγο την ευκαιρία που είναι εδώ σήμερα και ο καινούριος δήμαρχος να τον ευχαριστήσω για τα καλά λόγια που είπε για τους εμπόρους, για τον Εμπορικό Σύλλογο, για το Επιμελητήριο. Και θέλω να τονίσω, Δήμαρχε, πολύ σύντομα, πολύ γρήγορα για να μην καθυστερούμε κιόλας, έτσι να περάσει και ωραία ο κόσμος σήμερα, γιατί είναι και η μέρα γιορτινή, ότι ο Δήμος Λεβενών και ο Εμπορικός Σύλλογος Λεβενών, βλέπετε, δεν λέω το Επιμελητήριο, ο Εμπορικός Σύλλογος Λεβενών πρέπει να είναι πλήρως ταυτισμένοι. Δηλαδή, πρέπει να πάνε χέρι-χέρι, βήμα-βήμα, για να μπορέσουμε να πετύχουμε κάτι σε αυτή την πόλη. Για να μπορέσουμε να αλλάξουμε κάτι σε αυτή την πόλη, για να μπορέσουμε να αισθανθεί ο Γρεβενιώτης, ο έμπορος, ο επιχειρηματίας, ότι υπάρχει Δήμος, ότι υπάρχουν φορείς, και ότι όλοι μαζί θα μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό που πολλές φορές το πετύχαμε, αλλά και πάρα πολλές φορές δεν το πετύχαμε. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ποιες εκδηλώσεις έχουμε, τι έχουμε στην πόλη, τι έχουμε στα όμορφα χωριά μας και όλοι μαζί να προσπαθήσουμε γι' αυτό. Θεωρώ δεδομένο, κύριε Δήμαρχε, ότι η στήριξή σας είναι δεδομένη, είναι από την αρχή, από ό,τι σας βλέπω και από τις ομιλίες που ακολουθώ, θα είστε δίπλα στον επιχειρηματικό κόσμο και τα λέω αυτά σήμερα γιατί, αν βλέπετε, είναι οι έμποροι, τα εμπορικά καταστήματα και οι επιχειρήσεις της πόλης των Γρεβενών. Γι' αυτό είπα ότι πρέπει να πάτε βήμα-βήμα. Δεν σημαίνει ότι αφήνουμε τα χωριά μας, δεν σημαίνει ότι αφήνουμε τίποτα. Αλλά ο Εμπορικός Σύλλογος εκπροσωπεί την πόλη των Γρεβενών, ο Δήμος εκπροσωπεί πρωτίστως την πόλη των Γρεβενών, που σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε βήμα-βήμα, χέρι-χέρι. Να ευχηθώ καλή χρονιά, υγεία, ευτυχία σε όλους και επειδή είμαστε και έμποροι, και καλά ταμεία. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν θα αργήσουμε πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα, ξεκινάω από τέλος στην αρχή. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Μελητηρίου και τη διοίκηση του Μελητηρίου, γιατί αποδέχτηκαν πέρυσι ένα αίτημα του Εμπορικού Συλλόγου να στεγαζόμαστε σε καταστάσεις του Μελητηρίου, που είναι πολύ σημαντικό αυτό, ειδικά για ένα σύλλογο που έχει περάσει πολλά στα οικονομικά του. Τα κληρονομήσαμε, το ξέρετε πολύ καλά, το έχουμε πολλές φορές, και παλεύουμε να τα διορθώσουμε. Άρα, ευχαριστώ ιδιαίτερα τον πρόεδρο και την διοίκηση του Μελητηρίου για αυτή την παραχώρηση, που είναι πολύ σημαντική και βοηθά τα οικονομικά του συλλόγου. Αγαπητοί καλεσμένοι, αγαπητά μέλη, σήμερα βλέπετε δεν φοράω καν σακάκι, γιατί δεν θεωρώ ότι είμαι επίσημος, θεωρώ ότι είμαστε μαζί, ότι είμαι ένας από εσάς και το ξέρετε. Είμαι έμπορος, όπως και εσείς, μαγόμαστε καθημερινά για κάτι καλύτερο στην περιοχή. Είναι τιμή μας να έχουμε εδώ πέρα τον Δήμαρχο. Θέλω βασικά να μεταφέρω ότι και ο κύριος βουλευτής ήθελε να είναι μαζί μας, αλλά έχει θέμα στη Βουλή και στην Αθήνα. Ο κύριος Περιφερειάρχης είναι σε Περιφερειακό Συμβούλιο, θα έρθει αν τελειώσει, μας υποσχέθηκε. Λοιπόν, μία μίνι αναδρομή. Φέτος έχετε μπροστά σας
ένα χαρτί, τρία χαρτιά. Το ένα εξ αυτών λέει κάποια πράγματα που κάναμε σαν εμπορικό σύλλογο προς την κοινωνία. Κάναμε όλοι μαζί. Δεν κάναμε εμείς τη διοίκηση, κάναμε όλοι οι αγορά. Αυτό είναι για να θυμόμαστε εμείς οι ίδιοι και τα μέλη μας και η κοινωνία πώς συμβάλλει ο εμπορικός σύλλογος τα χρόνια αυτά και πώς θα συνεχίσει να συμβάλλει τα επόμενα χρόνια με τις δυνάμεις του, με τις λίγες δυνάμεις του και με τη βοήθεια των φορέων που ελπίζουμε, αγαπητέ Δήμαρχε, να είναι πολύ περισσότερα τα προηγούμενα χρόνια για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτά που θέλουμε πράξη. Επιγραμματικά θέλω να αναφέρω ότι ψηλά στην ατζέντα μας ήταν και είναι το Φεστιβάλ Τοπικών Προϊόντων Γρεβενό Γεύσης με τη Λευκή Νύχτα που συνοδεύεται και θα είναι η πέμπτη χρονιά που θα γίνει φέτος. Θέλουμε να γίνει θεσμός, θα γίνει θεσμός. Έχουμε ήδη υποβάλει αίτημα και στο Δήμο και στο Επιμελητήριο και στην Περιφέρεια για την ανάλογη συνεργασία ώστε να μπορέσουμε να το κάνουμε ακόμη μεγαλύτερο και ακόμη πιο πετυχημένο. Ήδη από πέρυσι ξεκινήσαμε να μπούμε στη λογική της περιφερειακής διαδικασίας και είχαν και κάποιοι συνάδελφοι εκθέτες που ήταν από περιοχές εκτός Γρεβενών. Φέτος ελπίζουμε να γίνει κάτι πολύ καλύτερο και θεωρώ ότι ο Δήμαρχος είναι εδώ και να μας βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι. Επιπλέον, έχουμε δείξει ότι με δράσεις όπως είναι η κάρτα καταναλωτή που ξεκινήσαμε, μοιράσαμε σε 1.000 ανθρώπους, 1.000 καταναλωτές, και θέλουμε να συνεχίσει να υλοποιηθεί η εφαρμογή της για να μπορέσει και αυτό να μπει σε πλήρη λειτουργία. Έχουμε υλοποιήσει το Γρεβενά Μολ, το οποίο μπορεί να μην το χρησιμοποιήσαμε σαν καταστήματα, αλλά παρόλα αυτά είναι εκεί και υπάρχει. Είναι δωρεάν στην υπηρεσία των εμπόρων καταστηματαρχών. Να θυμίσω ότι ήταν ο πρώτος εμπορικός σύλλογος στην Ελλάδα που το υλοποίησε μέσα στον COVID. Επιπλέον, όσον αφορά τα Χριστούγεννα, θυμάστε πολύ καλά το 2018, είχαμε κάνει μια προσπάθεια με 12 ξύλινα σπιτάκια, με πολύ δύσκολες συνθήκες, με μεγάλη ταλαιπωρία, με ελάχιστη έως μηδαμινή βοήθεια από τους υπόλοιπους φορείς. Ακολούθησε και το 19 που ξαναέγινε αυτό, σχεδόν 20 μέρες εκδηλώσεων με τις δυνάμεις ενός χρεωμένου εμπορικού συλλόγου. Αντιλαμβάνεστε ότι ήταν ένας άθλος. Ήρθε το 2021 με τον COVID και όπως βλέπετε και στο φυλάδι που έχετε μπροστά σας, οι δράσεις ήταν περιορισμένες λόγω του COVID. Το 2022 και το 2023 είχαν κάποια πλάνα, αλλά ματωμένοι από τη βοήθεια των φορέων, δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε. Δεν μπορούσαμε γιατί βάλαμε πλάτη οικονομική από την τσέπη μας, το χρόνο μας, τις οικογένειές μας και τις δουλειές μας. Παρ' όλα αυτά ήταν πολύ δύσκολη η βοήθεια που δεν πήραμε και μας φάνηκε τεράστιο το βάρος της πλάτης μας. Ελπίζω, έχουμε πλάνο και έχουμε συνεργασία και με το ΤΕΕ. Είχαμε κάνει και μια συνάντηση. Έχω αναφέρει ότι και το ΤΕΕ παρευρίσκεται εδώ πέρα. Και κάναμε μια συνάντηση δύο-τρεις φορές για να δούμε πώς μπορούμε να εκπονήσουμε μια ολοκληρωμένη προσπάθεια για τα Χριστούγεννα. Δεν θέλουμε να την κάνουμε μόνοι μας. Ας την κάνουμε όλοι μαζί. Ας μην είμαστε καν εμείς μέσα σαν εμπορικός. Απλά θέλουμε και πιστεύουμε ότι, Δήμαρχε, τα Γρεβενά υπάρχει περιθώριο χώρου να γίνει αυτό που δειλά ξεκινήσαμε, ένα χριστουγεννιάτικο χωριό. Γιατί αν κοιτάξουμε γύρω-γύρω τις περιοχές, είναι τα Τρίκαλα, είναι η Δράμα, είναι τα Γιάννενα. Έχουμε 20 μέρες που ο κόσμος κινείται. Μία μέρα θέλουμε εμείς τα Γρεβενά. Μία μέρα θέλουμε να έρθει κάποιος επισκέπτης, όπως και ήρθαν τα δύο χρόνια αυτά. Από την Καστοριά, από τη Φλόρινα, βρήκαμε ανθρώπους, από τη Σιάτιστα που είναι δίπλα μας, εννοείται. Θέλουμε αυτή τη μία μέρα την επισκεψιμότητα. Το έχει ανάγκη η πόλη να στηθεί κάτι σοβαρό στον αστικό ιστό της πόλης, το οποίο θα αποτελεί πόλο έλξης για τους επισκέπτες τη μία μέρα αυτή. Θέλω να πω επίσης ότι κάνουμε πολλές δράσεις, Πάσχια, κληρώσεις ενδιάμεσες, αυτά θα τις συνεχίσουμε ούτως ή άλλως και θα τα δυναμώσουμε. Θέλω να ξέρετε ότι, και θα φτάσω και στο φέτος και κλείνω, γιατί πάρα πολλά μέλη μας κριτικάρανε για το τι κάναμε τα Χριστούγεννα φέτος. Θέλω να ξέρετε ότι, όπως σας είπα και πιο πριν, δεν είχαμε τις δυνάμεις. Παρ' όλα αυτά, εμείς κληθήκαμε φέτος από την τοπική κοινότητα του Δήμου Γρεβενών και από τον αντιδήμαρχο, την αντιδήμαρχο πολιτισμού του Δήμου Γρεβενών, της απερχόμενης Δημοτικής Αρχής, συμμετείχαμε στην επιτροπή αυτήν.
Τα μέλη της διοίκησης που είναι εδώ πέρα, ο κύριος Ζήτης συγκεκριμένα, πήγε σχεδόν σε όλες βασικά, αν θα μου μιλήσει και μετά να πει ο ίδιος, σε όλες τις συναντήσεις που γίνανε, προτείναμε το σχέδιό μας. Δεν είχαν τη δυνατότητα δήμαρχε να το κάνουν, δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να συμφέρουν σε τίποτα. Άρα, να πάμε εμείς να ζητάμε από εσάς χρήματα για να κάνουμε το τίποτα, θα ήταν μια τρύπα στο κενό. Άρα, απολογούμαστε εισαγωγικά, αλλά δεν ευθυνόμαστε. Δεν ευθύνεται ο Προπορικός Σύλλογος για να εξηγήσει την δήλωση φέτος.